«Δεν μπορείτε να μας σκοτώσετε όλους. Το κράτος εγκληματίας θα λογοδοτήσει» ήταν τα συνθήματα που ακουγόνταν καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, όπου γίνονταν διαδηλώσεις και πορείες μετά το άκουσμα της είδησης για τη δολοφονία του Κούρδου Ταχίρ Ελτσί, προέδρου του δικηγορικού συλλόγου του Ντιγιάρμπακιρ. Ο Ελτσί σκοτώθηκε από πυρά αγνώστων την ώρα που έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους μιλώντας για την αναγκαιότητα της ειρήνης. Στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαδήλωναν 2.000 άτομα, σημειώθηκαν επεισόδια και συμπλοκές. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν για πολλή ώρα σε εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων πρώτου λάμψης για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέντ Νταβούτογλου, σε δηλώσεις του εκτίμησε ότι υπάρχουν δύο πιθανότητες γύρω από τη δολοφονία του Ταχίρ Ελτσί, όμως πραγματικός στόχος ήταν η Τουρκία. Δεν είναι σαφές αν ο Ελτσί έτυχε να βρεθεί στη μέση του καταιγισμού πυρών ή αν ήταν ο στόχος. Πάντως ο στόχος ήταν η Τουρκία. Είναι μια επίθεση στην ειρήνη και την αρμονία στη χώρα. Οργισμένη ήταν η απάντηση που έδωσε ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Σελαχατίν Ντεμιρτάς προς την κυβέρνηση. Kürt halkı şunu da iyi biliyor, yüreğinde hissediyor. Tahir'i öldüren şey devlet değil, devletsizliktir. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που συγκλονίζει τα θεμέλια της δημοκρατίας στην Τουρκία τις τελευταίες μέρες. Προηγήθηκε η σύλληψη και η προφυλάκηση δύο δημοσιογράφων της Cumhuriyet, επειδή έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας εξοπλίζουν τους τζιχαντιστές στη Συρία. Οι Can Undar και Erdem Gül συνέταξαν από τη φυλακή Σιλιβρί, όπου βρίσκονται, επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας τους ηγέτες των κρατών μελών της να μην θυσιάσουν την προάσπιση της ελευθεροτυπίας στο βωμό της επίτευξης συμφωνίας με την κυβέρνηση της Τουρκίας για την προσφυγική κρίση.